Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μπορείτε να μας πείτε επί των ημερών σας ποιο ήταν το οργανόγραμμα της Τρενοσέμ, τι διευθύνσεις υπήρχανε? Ήταν η διεύθυνση κίνησης, η διεύθυνση των αμαξοστοιχειών που ήταν η μηχανοδηγή, η διεύθυνση ασφαλείας, η διεύθυνση οικονομική, η διεύθυνση νομική και υπήρχε και μία διεύθυνση ανάπτυξης. Σήμερα γνωρίζετε αν υπάρχουν αυτές οι διευθύνσεις στην Hellenic Train? Δεν το γνωρίζετε. Δεν το γνωρίζετε. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το γνωρίζετε. Ένα. Δεύτερο ζήτημα, το οποίο θέλω να σας θίξω, σε σχέση με την πυρασφάλεια των τρένων. Πιστοποιητικά πού έπαιρναν τα τρένα? Έπαιρναν και αν τηρούσαν τις προϋποθέσεις που καθόριζαν οι εκάστοτε οδηγίες? Ναι, η διαδικασία προβλέπει, υπάρχει ο πιστοποιημένος συντηρητής. Αυτός είναι κάπως νόμπο που λέγεται, είναι ο πιστοποιημένος. Οι ευρωπαϊκές οδηγίες λένε ότι πρέπει να έχεις κάποιον πιστοποιημένο συντηρητή του τρένου σου. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, τότε όταν ήμουν εγώ, υπήρχε η ΕΕΣΤΗ, η οποία ήταν ανεξάρτητη εταιρεία, ελληνική εταιρεία συντήρησης σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού. Η ΕΕΣΤΗ ήταν αυτή η οποία ήταν από θεσμικά, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, αυτή η οποία όταν συντηρούσε το τρένο έπρεπε να σιγουρευτεί ότι όλα τα θέματα πυρασφάλειας, ασφάλειας, πώς ανοίγουν οι πόρτες, ασφάλειας τροχών, όλο το σύστημα του τροχαίου υλικού, όχι της υποδομής, υποδομής ήταν ως... Για το τροχαίο υλικό μιλάμε. Για το τροχαίο υλικό ήταν η Εστίνα. Η οποία έδινε πιστοποίηση. Η οποία σου δίνει πιστοποίηση. Και η οποία ελεγχόταν από τη ΡΑΣ. Η πιστοποίηση ήταν, πιστοποιούσε αυτό το τρένο, όχι, έδινε μια πιστοποίηση η οποία ήταν αναγνωρισμένη από τη ΡΑΣ. Και βάζουμε ένα στίκερ σε κάθε βαγόνι, αν περνούσε περιοδική, τον έλεγχό του κλπ. Η ΡΑΣ δεν ήταν υποχρεωμένη να ελέγξει ότι έγιναν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης, ότι πραγματικά υπάρχει αυτή η πιστοποίηση και δεν είναι μαϊμού εντός εισαγωγικών, να μου επιτραπεί ο όρος? Είναι μέσα στις αρμοδιότητές της. Ναι. Το έκανε αυτό στην εποχή σας? Στην εποχή μου η ΡΑΣ, ξεκίνησε η ΡΑΣ πρακτικά να λειτουργεί το 2013. Δηλαδή είχε θεσμοθετηθεί με τον 3891, τέλος του 10. Περάσαν ένα μακρύ διάστημα που δεν μπορούσαν να επανδρώσουν, δεν είχαν γραφεία μέχρι να βρουν τον διευθυντή της ΡΑΣ κλπ. Ξεκίνησαν εκεί κάπου το 2013. Το 2013 κάναμε διάφορες συναντήσεις όπου και αυτοί μαθαίναν προφανώς τις αρμοδιότητές τους, ενημερώνονταν, όπου κάποια γίνανε, αλλά δεν θυμάμαι να υπάρχει κάποια έτσι τακτικός έλεγχος. Αλλά είχαν έρθει. Είχαν ανέβει στα τρένα, είχαν έρθει στην Καρόλου, αυτοί ήταν σε άλλο κτίριο, είχαν πάει σε μηχανοστάσια, είχαν πάει κατά καιρούς, χωρίς να είχε προκύψει κάποιο θέμα ιδιαίτερο. Με τα αμαία μας είχαν κάνει παρατηρήσεις για τις προσβάσεις των ανθρώπων με αμαία πάνω στους σταθμούς και τέτοια. Ήταν όλα δικιά τους αρμοδιότητα αυτά. Οπότε την περίοδο που εσείς ήσασταν Διευθύνων Σύμβουλος της Τρενοσέ, τα τρένα, τα βαγόνια, το τροχαίο υλικό, ας το πούμε έτσι, τηρούσαν όλους τους προδιαγραφές ασφαλείας? Αυτό τουλάχιστον γνώριζα εγώ. Αν το τροχαίο υλικό δεν τηρούσε τους κανόνες ασφαλείας, προφανώς το βγάζουμε εκτός κυκλοφορίας. Είχαμε μπόλικο, για να πω την αλήθεια, τροχαίο υλικό. Δεν υπήρχε ανάγκη να πιεστούμε σε τροχαίο υλικό, γιατί είχαμε σταματήσει πάρα πολλά δρομολόγια, με αποτέλεσμα τρένα υπήρχαν. Και μάλιστα όταν, επειδή είχε ξεκινήσει τότε η ηλεκτροκίνηση, είχαμε 30 ηλεκτροκίνητες μηχανές και βαγόνια αντίστοιχα, τα οποία δεν χρειαζόμασταν ούτε 10-15. Ακόμα δεν υπήρχε ηλεκτροκίνητο δίκτυο παντού. Οπότε δεν υπήρχε τρομερή πίεση. Δεν θυμάμαι δηλαδή να είχα αναφορά που να μου λένε ότι αυτό το βαγόνι δεν κάνει και να προσπαθούμε να πιεζόμαστε να το φτιάξουμε. Υπήρχαν θέματα με βαγόνια για να τα συντηρήσουμε, για θέματα τουαλετών, θέματα αισθητικής, είχαμε παραμείνει πίσω. Αλλά για θέματα ασφαλείας, κύριε Βουλευτά, δεν θυμάμαι κάτι. Και όταν άλλαζαν οι κανόνες πυρασφάλειας,
Αυτό είχε και αντανάκλαση στην αναβάθμιση των βαγονιών. Βεβαίως. Γινώσανε τέτοιες εργασίες δηλαδή. Βεβαίως. Αυτά τα πληρώναμε. Γινόταν ανάκληση. Ερχόταν επιστολή από την ΕΣΤΗ και μας έλεγε ότι τα βαγόνια με αριθμούς αυτά και αυτά θα τα φέρετε στο μηχανοστάσιο μέχρι τότε, γιατί χρειάζεται να γίνεται κάποια αναβάθμιση. Γινόταν αυτό. Δεν θυμάμαι να υπήρχε κάποιο ιδιαίτερο θέμα, ούτε πυρκαγιάς, ούτε κάποιο θέμα. Αλλά εντάξει, είναι στο βαθμό που μπορούσα να το ελέγξω εγώ, τουλάχιστον από τα έγγραφα που είχα. Εάν υπήρχε στο δίκτυο προβλήματα, ποιος το κατέγραφε ότι ήταν ασφαλές το δίκτυο? Αυτό δηλαδή είναι... στις γραμμές, αν υπήρχε κάποια βλάβη, κάποια δόλιο φθορά, τέλος πάντων. Ποιος το κατέγραφε αυτό? Κοιτάξτε, και πώς διασφαλιζόταν η τρένος, ότι το δίκτυο δεν έχει κάποιο πρόβλημα? Ο γενικός κανονισμός κυκλοφορίας, αυτό που προέβλεπε είναι ότι θα πρέπει να γίνονται, καταρχήν ο ΟΣΕ που είναι υπεύθυνος για την υποδομή, θα πρέπει να κάνει, και έτσι κάπως γενικά το περιγράφει, αν το δείτε, ότι πρέπει είναι υπεύθυνος και πρέπει να σιγουρευτεί ότι το δίκτυο το οποίο δίνεται προς κυκλοφορία, ότι είναι ασφαλές και ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Βέβαια, ο γενικός κανονισμός επίσης σου λέει ότι μηχανοδηγοί, ο προϊστάμενος της αμαξοστοιχίας και οι μηχανοδηγοί, όπως και οι συνοδοί, όπως και οι σταθμάρχες, όλοι αυτοί θεωρούνται, και οι κλειδούχοι που θεωρούνται άτομα ασφαλείας, όλοι αυτοί οι ειδικότητες ασφαλείας, έχουν υποχρέωση να αναφέρουν στην υπηρεσία τους οποιοδήποτε πρόβλημα υποπέσει στην αντίληψή τους. Αυτό το λέει ο κανονισμός. Ναι. Επειδή το λέω, αυτό διασφαλιζόταν ότι θα υποκαθιστούσαν οι βλάβοι? Υπήρχε κάποια διασφάλιση προς την τρένος ότι αυτό που μου καταγγείλατε το έφτιαξα? Το διόρθωσα. Κοιτάξτε, όταν έφευγε, πριν φύγει κάθε αμαξοστοιχεία, ερχόταν, είχαμε αυτό που λέμε τα τηλεγραφήματα. Δηλαδή, είναι βασικά μία αναφορά, δίνονταν από τον προϊστάμενο της αμαξοστοιχίας, από τον μηχανοστασιάρχη στο μηχανοδηγό, όπου στο φύλλο αυτό έγραφε όλες τα πιθανά προβλήματα που θα αντιμετωπίσει, βραδυπορίες αν υπήρχαν, κάποια έκτακτα συμβάντα, για να τα έχει υπόψη του. Τώρα, κάποια από τις βραδυπορίες έπρεπε να αποκατασταθούν. Δεν έχει νόημα τώρα. Δηλαδή, τώρα το να έχεις ένα πρόβλημα στρέβλωση σε μία γραμμή ή είχε γίνει μία κατολίσθηση στην καθάριση εσμένα, αλλά ξέρω εγώ κάποια από τα σκύρα φύγανε οτιδήποτε και να λες ότι αντί να πηγαίνεις με 100 χιλιόμετρα θα πηγαίνεις τώρα με 20 σε αυτό το τμήμα της γραμμής, δεν είναι το καλύτερο, ούτε ήταν αποδεκτό, αλλά πολλές φορές συνέβαινε. Η ασφάλεια όμως, προσπαθούσαμε να μην διακυδεύονται η ασφάλεια. Δηλαδή, εμείς πηγαίναμε με 20. Λέγαμε στους μηχανικούς ό,τι σας λένε αυτό. Αν έχεις βραδυπορία, πας βραδυπορία. Κατά πόσο αυτά τώρα αποκαθίστανται, εντάξει, είναι ένα θέμα του ΟΣΕ. Και τότε μια σειρά εκτροχιασμοί που υπήρχαν, χωρίς μεγάλα ατυχήματα, πού οφείλονταν? Σε τέτοιου είδους, ίσως, είτε ελλειπή συντήρηση, που ήταν πάντα ένα θέμα. Δηλαδή, με βραδυπορίες δεν το λύνεις το θέμα. Δηλαδή, το να πεις, ας πούμε, ότι εδώ θα πηγαίνεις, θα περάσεις με 10 χιλιόμετρα την ώρα ή με 20 χιλιόμετρα την ώρα, δεν είναι λύση. Δηλαδή, δεν υπάρχει κανένας μαθηματικός κανόνας. Δεν είναι εύκολο να πάει εκεί ο τεχνίτης γραμμής, να κοιτάξει τη γραμμή και να πει περνάει με 10 ή περνάει με 20. Μπορεί να μην περνάει. Σου δίνει 20. Εκεί που πήγαινε 20, πάλι σου εκτροχιάζουν. Αλλά επειδή πήγαινε πολύ σιγά, δεν είχες τίποτα σοβαρό. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν είχες εκτροχιασμό. Αυτά όλα τα ερευνούσαμε, κάναμε συστάσεις, κάναμε συναντήσεις και με τον ΟΣΕ, προσπαθώντας να διορθώσουμε θέματα. Πολλές φορές έπειτα είχαμε προβλήματα και εκτροχιασμούς σε αλλαγές μέσα σε σταθμούς. Είτε μανούβρες, οι οποίες δηλαδή, μπορεί να μην έκλεινε η βελόνα καλά. Δηλαδή πήγαινε, γυρνούσε την αλλαγή ο κλείδωχος. Μπορεί να πιάνονταν και ζώο, πολλές φορές έχουμε δει, και γάτα να πιάνεται ανάμεσα στις αλλαγές. Πήγαινε το τρένο, εκτροχιάζονταν. Δεν το πρόσεχαν ότι δεν είχε κλείσει η αλλαγή. Ή δεν γινόταν συντήρηση πολλά. Υπήρχαν στρεβλώσεις γραμμής. Αν πάτε στον παλιό σταθμό στη Θεσσαλονίκη, περνώντας πριν μπείτε μέσα στο λιμάνι, η γραμμή ήταν πάντα με την ψυχή στο στόμα. Πηγαίνουν οι μηχανοδηγοί, γιατί είχαμε εκτροχιασμούς. Υπήρχαν κάποιες καθυζήσεις. Δεν συντηρούνταν, δεν υπήρχε μία.
τουλάχιστον από εκεί που ήρθα εγώ, τουλάχιστον και αυτά που ήξερα, δεν υπήρχε μία στρατηγική, μία ενιαία, ένα επιχειρησιακό πλάνο συντήρησης όλου του δικτύου με τρόπους που να σου αποκαθιστά πλήρως όλα αυτά τα προβλήματα και τις βραδιπορίες. Υπήρχαν θέματα τα οποία προσπαθούσε ώστε να τα διορθώσει, αλλά εντάξει, δεν ήταν. Σε σχέση με το προσωπικό που ήταν στην κίνηση, βασικός ρόλος ήταν του μηχανοδηγού και πάνω απ' όλα του προϊστάμενου. Μηχανοδηγός, προϊστάμενος, συνοδός. Ναι, λέω, οι δύο βασικοί ήταν, αυτοί είχαν ειδική εκπαίδευση. Μάλιστα. Και ειδική αδειοδότηση. Μάλιστα. Μπορείτε να μας πείτε τότε τι προαπαιτούμενο υπήρχε για να είναι κάποιος μηχανοδηγός και τι προϊστάμενος αμαξοστοιχίας, οι προϋποθέσεις. Ναι. Όλη η διαδικασία προέβλεπε ότι ο μηχανοδηγός περνάει μια εκπαίδευση στο ΚΕΚ του ΟΣΕ, το οποίο έχει... Πόσο διάστημα ήταν αυτό? Αυτό έχει θεωρητικό και πρακτικό κομμάτι. Το θεωρητικό ήταν γύρω στους 6 με 9 μήνες, από όσο θυμάμαι, γιατί αυτά αλλάζανε στην πορεία. Είχε ένα διάστημα, ας πούμε, 9 μήνες θεωρητική. Από εκεί πέρα είχε κάποια πρακτική και μετά είχε πάνω στη γραμμή, μετά από τον 1,5 χρόνο, δηλαδή η πρακτική στην αρχή ήταν ανεβαίνει στα χειριστήρια και τον παίρνει από εδώ στο Ρέντι, ας πούμε, συνήθως και κάνει κάποια δρομολόγια με ένα παλιό μηχανοστασιάρχη. Στην πορεία θα βγαίνει σε δρομολόγιο. Δηλαδή, αν αυτόν τον είχες για το δρομολόγιο του αεροδρόμιο Κιάτο, τον έβαζες δεύτερο πάνω εκεί, στο τρένο. Καθόταν εκεί άλλο 1,5 χρόνο και μετά τον έβγαζες σαν κανονικό μηχανοδηγό. Περνούσε βέβαια εξετάσεις και στα θεωρητικά περνούσε εξετάσεις και στα πρακτικά περνούσε εξετάσεις και αν πιστοποιούνταν έβγαινε. Παρόμοια ήταν και του προϊσταμένου της αμαξοστοιχίας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά ήταν πάνω κάτω το διάστημα που λέτε, δηλαδή ότι δεν έχει υπάρχει. Σήμερα ισχύουν οι ίδιοι όροι και προϋποθέσεις? Θα σας πω, δεν έχω εικόνα ακριβώς τι ισχύει σήμερα, τα ακούω βέβαια, αλλά πιθανόν δεν είναι πολύ μακριά. Αλλά γενικά ένα που ήθελα να πω και αν μου επιτρέπετε και με την εκπαίδευση του προσωπικού, και όταν το βρήκα εγώ υπήρχε, είχε μια κουλτούρα συγκεκριμένη, η οποία κάπου αυτή ίσως έφτυρε στην πορεία. Υπήρχε μια κουλτούρα η οποία ήταν και ασφάλεια. Να το πω κι αλλιώς, ήταν λίγο και ο γενικός κανονισμός, να το δείτε, είναι λίγο σαν στρατιωτικό έγγραφο. Υπήρχε μια ιεραρχία. Έπρεπε να υπακούς, έπρεπε να εκτελείς, έπρεπε να κάνεις. Αυτό στην πορεία φαίνεται να χαλάρωσε. Η παλιά ήταν οικογένεια, δηλαδή σιδηροδρομική και δεύτερης γενιάς και τρίτης γενιάς σιδηροδρομική, οι οποίοι πραγματικά το πιστεύανε. Εγώ, παρόλα τα προβλήματα τα οικονομικά που είχαν, έβλεπα ότι υπήρχαν άνθρωποι, όλοι οι σιδηροδρομικοί, εγώ τουλάχιστον που γνώρισα, ακόμα και αυτοί που κάναν τις λαμογές, να το πω έτσι, αγαπούσαν το σιδηρόδρομο, τον προσέχανε. Υπήρχε αυτή η κουλτούρα αυτό στο σιδηρόδρομο, που έβγαινε και μέσα από την εκπαίδευση, αλλά και έβγαινε και μέσα από μία πορεία όπου αυτή ήταν το σπίτι τους. Εντάξει. Δηλαδή, θέλω να πω, ακόμα και ανθρώπους κακώς εννοούμενους, αλλά βλέπεις ότι τον αγαπούσαν, δηλαδή μιλούσαν με άλλο τρόπο. Αυτό στην πορεία το βλέπεις κάπως να αδυνατίζει. Αυτό σήμερα, που θέλω να πω, και η εκπαίδευση ήταν κομμάτι αυτού νου. Σήμερα, λέω, υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις που υπήρχαν τότε? Εγώ θεωρώ ότι στην πορεία χαλάρωσε. Χαλάρωσε και η πειθαρχία στον ΟΣΕ. Αν κρίνω δηλαδή από αυτά που άκουγα στα ραδιοτηλέφωνα, εντάξει, δεν μιλούσαν ποτέ έτσι. Εκεί έτρωγες ελεύθερος, έβγαινες εκτός υπηρεσίας αν μιλούσε με αυτόν τον τρόπο. Δεν υπήρχε περίπτωση να μιλάς με αυτόν τον τρόπο. Στα τρένα τότε υπήρχε το GSMR? Όχι. Δεν υπήρχε. Όχι, μόνο με ραδιοτηλέφωνο. Η σύμβαση λοιπόν 10.012 του 2006 που ήταν εγκατάσταση των συστημάτων GSMR, δηλαδή της τηλεπικοινωνίας, δεν είχε ολοκληρωθεί? Όχι, δεν είχε ολοκληρωθεί. Οι σιδηρόδρομοι δεν είχαν δηλαδή τότε οι σειρμοί σύστημα επικοινωνίας. Είχανε το κλασικό, το ραδιοτηλέφωνο. Το ραδιοτηλέφωνο μόνο. Μάλιστα. Παρά το γεγονός ότι αυτή η σύμβαση έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 2 χρόνια. Ναι, από όσο γνωρίζω δεν υπήρχε. Ούτε ολοκληρώθηκε επί των ημέρων σας? Όχι, δεν ολοκληρώθηκε. Δεν ολοκληρώθηκε επί των ημέρων σας? Όχι. Μάλιστα. Άρα δηλαδή δεν λειτουργούσε το σύστημα? Όχι, αυτό. Όχι, ραδιοτηλέφωνο ήταν. Ήταν τα ραδιοτηλέφωνα. Ούτε βεβαίως και το σύστημα ATCS. Όχι.
Γιατί υπήρχε μια αντίστοιχη σύμβαση του 2007, που θα έπρεπε πάλι μέσα σε 2 χρόνια να έχει ολοκληρωθεί. Τη 10.005 μάλλον λέτε. Τη 10.004, λέω. Τη 10.005 ήταν για τους σταθμούς. Για τους σταθμούς, ναι. Η άλλη ήταν για τους σειρμούς. Κοιτάξτε, αυτά τα συστήματα, το σύστημα θα το γνωρίζω, το έχετε ακούσει ήδη πολλές φορές, ναι. Να μην σκουράζω, αλλά συνήθως έχει ένα σύστημα το οποίο είναι παρά τη γραμμή και ένα επί του τρένου. Και, και επικοινωνούν τρένο. Και κάνουν αυτά τα συστήματα. Αυτά τώρα, άλλα στείνοντας τη γραμμή, σε άλλο χρονικό διάστημα πήγαινε να τα στήσουν στο τρένο, μέχρι να τα στήσουν στο τρένο χαλούσε στη γραμμή, με αποτέλεσμα δεν δουλεύει. Επί της ουσίας δηλαδή ούτε το GSMR που έπρεπε με βάση τη συμβάση να έχει εγκατασταθεί, ούτε το ETCS που με βάση πάλι τη συμβάση έχει εγκατασταθεί μέχρι το 2015 που ήσασταν εσείς. Άρα δεν ήταν 2 εργολαβίες οι οποίες τρέχαν ακόμη στο δυνικές κέρδη και σύμβαση 717 για να καλύψει όλα αυτά που δεν είχαν ολοκληρωθεί. Μάλιστα. Ακόμη 2-3 ερωτήσεις θέλω να του κάνω. 7 λεπτά είναι. Εσείς ως διευθύνων σύμβουλος της Τρενοσέ, είχατε εικόνα το τι μεταφέρει η Τρενοσέ? Βεβαίως, αλίμονο. Και ήσασταν σίγουρος ότι μεταφέρει αυτό που λέει η εταιρεία ΤΑΔΕ, το κοντέινερ? Πώς το ελέγχατε? Ναι, υπήρχε το CITSIM, το οποίο είναι οι φορτωτικές οι αντίστοιχες, οι οποίες ερχόταν, μεταφέραμε από πού, είτε από σταθμούς είτε από λιμάνια. Mm-hmm. Από τα λιμάνια έρχεται από το μανιφέστο του καραβιού, έρχεται το CITSIM, το οποίο είναι τελωνιακό έγγραφο και λέει ότι είναι αυτά, αυτό το περιεχόμενο κλπ. Και είναι σφραγισμένα. Αν είναι κοντέινερ, είναι σφραγισμένα. Αλλιώς, αν είναι σε σταθμό και το φορτώνουμε εμείς, πρέπει να το σφραγίζουμε εμείς. Προφανώς, αν το κοντέινερ έλεγε μπανάνες και είχε κάτι άλλο, δεν το ξέραμε. Δεν μπορούσαμε να το ξέραμε. Εμείς ξέραμε όμως ότι αυτό που λέει το δηλωτικό. Αυτό που γινόταν η σφράγιση με δική σας ευθύνη. Το γνωρίζετε. Το ελέγχατε δηλαδή το τι είχε μέσα το φορτίο. Ναι, αυτά ήταν παλέτες που τα ξέραμε αυτά. Τα βλέπαμε. Τα βλέπει το δικό μας προσωπικό. Αν είχαμε δικό μας προσωπικό που το φόρτωνε, το ξέραμε αυτό. Υπήρχε περίπτωση να μην το φορτώσει δικό σας προσωπικό? Υπήρχε περίπτωση να το φορτώσει, να παραλάβουμε το κοντέινερ από την αποθήκη του πελάτη με φορτηγό τρίτου, ναι. Το οποίο να μας το έφερνε στο θριάσιο και να το φόρτωνε πάνω στο τρένο. Και το οποίο εσείς δεν είχατε εικόνα? Εμείς δεν είχαμε εικόνα εκεί, είχαμε το δηλωτικό του και το ζυγίζαμε απλώς. Αυτό, γιατί μας ενδιέφεραν τα κιλά και μας ενδιέφερε... Και όχι το τι φορτίο υπάρχει, αν αντιστοιχεί. Ό,τι έγραφε η φορτωτική του. Αν αντιστοιχεί, δηλαδή δεν μπορούσε να ελεγχθεί, δεν το ελέγχατε. Όχι, γιατί ερχόταν σφραγισμένο, δηλαδή δεν θα ήταν... Θέλω αυτό που ήταν από το τελωνιό, το οποίο... Όχι, δεν ήταν από το τελωνιό. Λέω από μια εταιρεία η οποία έχει παραγωγή και έδρα εδώ στην Αθήνα και ήταν το ΠΕ Θεσσαλονίκη. Σωστό. Μπορούσατε εσείς να λέξετε τι έχει μέσα? Αν θέλαμε, μπορούσαμε. Αν θέλατε, ναι, δεν αν το θέλαμε. Κάνατε όμως. Δεν το κάναμε. Κάναμε δειγματοληπτικά μόνο αν θεωρούσαμε ότι μας κλέβαν στα κιλά ιδίως. Δηλαδή, μερικοί υπήρχαν περίπτωση που στέλνανε μπύρες που ήταν βαριά και λέγανε πιο ελαφριά φορτία. Σύμφωνοι. Υπήρχαν ζητήματα. Τελευταία ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Υπήρχαν ζητήματα σε σχέση με τον διαχωρισμό συνολικά του σιδηρόδρομου? Δηλαδή, υπήρχαν ζητήματα τα οποία οδηγούσαν σε οξύτητα, ας το πούμε έτσι, ανάμεσα στην Τρενοσέ, που ήταν πλέον ανεξάρτητη εταιρεία, και στον ΟΣΕ? Κοιτάξτε, όλο αυτό όλες αυτές οι ευρωπαϊκές οδηγίες δεν είναι αμφιλεγόμενο κατά πόσο είναι σωστοί ή έχουν λάθη. Ακόμα και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αν πάτε στη Γαλλία, οι Γάλλοι διαφωνούν ριζικά ότι να σπάει στο σιδηρόδρομο. Θεωρούν ότι ο σιδηρόδρομος είναι ενιαίος και ότι καλύτερα να μείνει έτσι, είναι πολύ πιο αποτελεσματικός. Τώρα, τη δική μου άποψη, αν θέλετε, είναι... Έχω δουλέψει σαν σύμβουλος, τουλάχιστον στο παρελθόν, ξέρω εγώ, σε σιδηροδρόμους όπως, ξέρω εγώ, το Αζερβαϊζάν, η οποία ήταν ενιαίοι σιδηρόδρομοι. Λειτουργούσαν πάρα πολύ αποτελεσματικά. Πάρα πολύ αποτελεσματικά. Υπήρχε ένας τρόπος διοίκησης, τέλος πάντων, όπου λειτουργούσε το σύστημα πιο αποτελεσματικά. Αλλά έχω δει και σιδηροδρόμους στην Τσεχία, όπως στην Τσεχία είναι χωρισμένη βέβαια, αλλά έχεις την υποδομή, τον αντίστοιχο ΣΕ, και μετά έχεις 70 εταιρείες σαν την Τρενοσέ. Έχεις την
την τσέχικη, την παλιά την εταιρεία, την κρατική, η οποία παραμένει κρατική, και άλλες 60 και 69-70 εταιρείες, πολλές γερμανικές, πολλές ολλανδικές, οι οποίες είτε περνάνε τράνζιτ, είτε έρχονται από Πολωνία κλπ. Και μεταφέρουν εμπορεύματα. Ως επιτοπλίστων. Υπάρχουν και κάποιες που μεταφέρουν επιβάτες. Εκεί δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, εκεί, αν θα το κρατήσεις ενιαίο, τότε υπάρχουν θέματα ότι μπορώ εγώ να δίνω κάποιο πλεονέκτημα όταν δίνω τους διαδρόμους. Το πιο κρίσιμο στο σιδηρόδρομο, όταν υπάρχει δύο ανταγωνισμός και δύο ή περισσότερες εταιρείες, είναι ποιος θα πάρει το σλότ, το καλό σλότ. Και εκεί έρχονται και οι ρυθμιστικές αρχές κλπ. Τώρα, είναι καλό, είναι κακό, αυτό μας επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αυτό το μπούσουλα πηγαίνουμε. Για την Τσεχία είχε δω ότι δούλεψε. Λέω, πέρα από την εμπειρία που έχετε στις άλλες χώρες, όπως μας είπατε, στη δική σας περίπτωση, που ήσασταν διευθύνων σύμβουλο, υπήρχαν ζητήματα αντιπαραθέσεων με τον ΟΣΕ και σε ποια ζητήματα ήταν αυτές οι αντιπαραθέσεις εστιάζονται? Αυτό θα μας πει την εμπειρία σας από τον ΟΣΕ. Δεν είχα ιδιαίτερα. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή σχέση με τον κύριο Θεοφανόπουλο, ο οποίος κατέθεσε και χθες, όπου λύναμε τα θέματα. Ήταν και ένας λόγος που ήθελα να είμαστε στο ίδιο κτίριο. Τα γραφεία μας ήταν δίπλα-δίπλα. Το γραφείο του προϊσταμένου των μηχανοστασιαρχών με τον σταθμαρχών ήταν επίσης δίπλα-δίπλα και ο όροφοι μας ήταν μπερδεμένοι ακόμα. Οπότε λύναμε θέματα πολλές φορές μέσα και στο διάδρομο, που λέει ο λόγος. Οπότε δεν είχαμε ιδιαίτερες προστριβές. Ίσα-ίσα το 2015, επειδή είχαμε βγάλει αρκετά λεφτά και είχε ανακτήσει η Τρενοσέ, είχαμε ανακτήσει και είχαμε στην τράπεζα είχαμε 120 εκατομμύρια βρεθήκαμε. Δηλαδή εκεί που ήμασταν μείον 240, το 2014 είχα στην τράπεζα 120 εκατομμύρια. Και επειδή έβλεπα ότι ερχόταν η ιδιωτικοποίηση, τα δώσαμε στον ΟΣΕ έναντι του χρέους, με συνεννοημένη και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕ, ποια έργα θα γίνουν. Δηλαδή τα κοιτάζαμε μαζί. Οπότε δεν υπήρχε πρόβλημα. Μπορεί να υπήρχαν περισσότερα προβλήματα με την ΕργοΣΕ παρά ΟΣΕ τρένουσε. Η ΕργοΣΕ που ήταν θυγατρική του ΟΣΕ για τα καινούργια έργα, μπορεί να υπήρχαν. Γενικά, εγώ με τον ΟΣΕ δεν είχα θέματα. Με την ΕργοΣΕ δεν μιλούσα πολύ, γιατί η ΕργοΣΕ ήταν στα καινούργια έργα. Δηλαδή, αυτή ήταν ο project manager για οτιδήποτε νέο έργο. Είχα μία σε υψηλό επίπεδο πάντα, μία όχι προστριβή πολλές φορές, το ανέφερα και στο Υπουργείο πολλές φορές, ότι θα πρέπει να ερωτούμε εγώ σαν Τρενοσέ και οι πελάτες οι δικοί μου πού πρέπει να γίνει η καινούργια γραμμή. Ήταν ένα παράπονο που το είχα. Δεν είχατε εσείς δηλαδή στο σχεδιασμό? Δεν ερωτούμε, αποφασίζανε πού θα κάνουν η καινούργια γραμμή. Ρε παιδιά, θα έχει εμπόρευμα, ρωτάτε. Πού θα κάνετε την αναβάθμιση? Πρέπει να ρωτηθώ κι εγώ. Αυτό δεν είναι ανορθολογικό σε ένα βαθμό? Ήταν. Αυτό ήταν μια προστριβή επειδή... Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μάρτιν. Κάτι άλλο?